Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Βλέπουμε τα έργα διαμόρφωσης πίσω από το τομέα το 5. Βλέπετε τις σωλήνες, τις τεράστιες, τόσο των ομβρίων όσο της αποχέτευσης. Και θα μάθουμε και τι γίνεται εδώ πέρα, στο τρίτο ριάκι, στο τρίτο αυλάκι. Μηχανικός, τοπογράφος και διάφορα συνεργεία εδώ πέρα να καταγράφουν πώς πρέπει να φτιαχνούν τα πράγματα. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Χθες τράβηξα πλάνα. Και το λέμε σήμερα. Και σήμερα στην Αττική. Μάθαμε και τι φτιάχνουν τώρα εκεί, είναι το φρεάτιο. Θα πέσει εκεί πέρα λίγο τσιμεντάκι και εκεί θα πέφτουν τα νερά για να πάρουν το δρόμο που έχουν μπει μέσα οι σωλήνες για να κατεβαίνουν προς τον νότο, εκεί που είναι οι υδατοδεξαμενές. Αυτά που ακούτε πάνω να πέφτουν είναι ξεκαλυπώματα του τομέα του 5. Θα τα δείξουμε σε λίγο. Καθώς από εδώ, δέστε και λίγο πως φαίνεται ο τομέας ο 9, η γάτος και αυτός ψήλωσε, ορατός δηλαδή και από το βορρά. Βλέπω το κερανό του κατσιφί κάτω, στον 11, εκεί θα πάρω το δεύτερο και τελευταίο παρτάκι της ημέρας, έτσι από τα ψηλά, από το φύλλο του κατσιφί, γιατί μόνο από εκεί μπορούμε να παίρνουμε πλέον πλάνα. Λοιπόν, πάμε περιπατώ, μία το γήπεδο και συνεχίζουμε. Πώς κλείνει τώρα η ψευτοείσοδος? Από εδώ μπαίνουν τόσο η ρυπιστηριοφόρα σφύρα κούφτα όσο και το εργατικό δυναμικό, έτσι περνάνε από εδώ και φτιάχνουν αυτά τα μεγαλεία που βλέπουμε στους φακό μας και εσείς στους δέκτες σας. Πέσει και άλλη τάβλα μετά και άλλο τσίγκος. Ας σας δείξω, παιδιά, που έχει φτάσει μέχρι στιγμής η τοποθέτηση σωλήνων. Είναι μέχρι και τον τομέα των 6. Έτσι, μέχρι και τον 6 είναι σκαμμένα. Είναι σκαμμένη γη και έχουν περάσει οι σωλήνες. Ψηλά θα δούμε άλλους εργάτες να διαλύουν τις καλωσιές. Και πάμε ένα περιπατητό να δούμε
Το γήπεδο από τις πλάτες. Θα κάνω και εγώ κανάλι στο YouTube. Οι φωνούλες που ακούτε είναι τα παιδιά μου. Τα φέρα παρέα σήμερα. Κορίτσια μου. Βλέπετε παιδιά τι το κοστέψεις. Με πληροφορίες βάσιμες αυτός εδώ ο χώρος θα σκαφτεί μέσα στη βδομάδα ή στην άλλη ξεκινάμε σκαψίματα πίσω από το τομέα 4 και 3 και 5. Ελάτε μαζί, ελάτε μαζί. Εδώ μπαίνουμε στο 3 παιδιά. Σταματήστε. Είναι ανάγκη να το λέτε κι εσείς. Να μην το λέτε εσείς. 3. Ακόμα κρατάει και ξυλία και σκαλωσιά. Κυλιώνα 40,6. Εδώ ο κερανός. Λογικά ο Πασχάλης, τι να βάζει εκεί πάνω. Με το βαρούλικο του. Όπως βλέπουμε στο τομέα των 3, εδώ είναι ο δυτικός 3 και εδώ ο ανατολικός και αυτός έχει φορέσει τη θεοκοστέψη όπως και ο τομέας 2. Δεν μπορώ να ξέρω παιδιά, είναι ο κερανός ο Κατσιφής, τα δύο αδέλφια, ένας κερανός είναι μέσα και κάτι σηκώνει, ο άλλος είναι έξω και κάτι σηκώνει στο πυλώνα τον τέταρτο γιατί μίλησα με τον Παναγιώτη στο τηλέφωνο. Λοιπόν. Έτσι φαίνεται παιδιά ο τομέας ο 11 από τα βόρεια ανατολικά. Βλέπω και δύο εξκαφείς σκάβουν στον 10. Ωραία. Πάμε μέχρι κάτω τέρμα στη γωνία του Black Horse. Έτσι και μετά να συνεχίσω προς τα πάνω για να πάρω πάνω από το κερανό του φίλου και αδελφού Παναγιώτη Κατσιφή που μέσω αυτού όλοι εμείς βλέπουμε τα πλάνα τα αποκαλυπτικά μιας και το γήπεδο έχει κλείσει πλέον και δεν έχουμε προσβασιμότητα. Να ξέρετε ότι θα τραβήξω βίντεο από drone επαγγελματικό από μέρα σε μέρα για να καταλάβουμε τι και πώς έχει το γήπεδο από ψηλά, έτσι. Έλα αγάπη μου, έλα αγάπη μου. Εδώ σε αναμονή της οκούς τέψης από πρώτα καλυμποθούνε και για να απομείνονται τις κολόνες και οι αναμονές αυτών, έτσι. Στα ευαριά επίσημα, στο τομέα των 1. Ελάτε τσούφρες. Γεια σας φίλοι και φίλες.
Με ειρωνεύεται η κόρη μου μεγάλη. Εσύ είναι το Ολυμπιακή. Εσύ θα πας ξύλο. Αυτό λέμε μόνο. Εσύ θα πας ξύλο. Πας Ολυμπιακός. Βλέπουμε από τα ανατολικά. Είναι μία από τα ανατολικά. Τον Πυλώνα. Έτσι. Φίλοι μου, εγγραφέστε κουδουνάκι.